Αναφορικά λοιπόν με τις γυναικοκτονίες, για το έτος 2017 οι περιπτώσεις έφτασαν στο ύψος των 87.000. Δηλαδή από το 2012, όπως φαίνεται στο τέλος, που είχαμε καταγράψει 48.000 γυναικοκτονίες, έχει φανεί σαν να έχει διπλασιαστεί τότε. Για το έτος το δικό μας, για τη χώρα τη δικιά μας και για το έτος 2024 τώρα που βρισκόμαστε, ήδη έχουν γίνει με το τελευταίο περιστατικό 5 περιπτώσεις γυναικοκτονίας. Και το 58% γενικά σε όλες τις γυναικοκτονίες, ο δράστης είναι ο σύντροφος. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι καθημερινά 137 γυναίκες σε όλο τον κόσμο δολοφονούνται από ένα μέλος της οικογένειάς τους ακριβώς επειδή είναι γυναίκες. Έτσι λοιπόν, δεν είναι κακό, δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι σύμφωνα κυρίως με τον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ότι η γυναικοκτονία ορίζεται ως ένας φόνος εκπρομελέτης μιας γυναίκας. Επειδή είναι γυναίκα, αναγνωρίζοντας αυτή την κατάληξη ως έκφραση αυτής της ανισότητας. Δηλαδή, για να μην σας μπερδεύω, το όλο παιχνίδι παίζεται στα κοινωνικά στερεότυπα και ότι και ο άντρας και η γυναίκα πρέπει να συμμορφώνονται με αυτά. Συγκεντρωτικά, στα κοινωνικά στερεότυπα ο άντρας είναι πιο ενεργητικός, πιο παθητικός σε θέση ισχύως, ενώ αντίθετα η γυναίκα είναι πιο παθητική και πρέπει να υπακούν στους ρόλους. Έτσι, μια γυναίκα, αν δεν μαγειρέψει, αν δεν είναι τίμια, αν δεν λέει σε όλα ναι, δικαιολογείται η άσκηση βίας που μπορεί να φτάσει και στον φόνο. Σύμφωνα, φυσικά από όλο αυτό το κομμάτι, επειδή συμβαίνει στο σπίτι, δεν λείπουν τα παιδιά. Όταν διαπιστώσουμε ότι ένα παιδάκι, είτε κάποιος γιατρός, είτε κάποιος εκπαιδευτικός, είτε κάποιος φίλος, διαπιστώσει ότι κάποιο παιδάκι βιώνει κακοποίηση στο σπίτι, που μπορεί και αυτή να πάρει τη μορφή της σωματικής κακοποίησης, της ψυχολογικής, της σεξουαλικής, να είναι σίγουρος ή σίγουρη ότι κακοποιείται και η μητέρα. Ευτυχώς δεν συμβαίνει το αντίθετο. Πολλές φορές όταν κακοποιείται τουλάχιστον η μητέρα άμεσα, δεν έχουμε άμεση κακοποίηση του παιδιού, μπορεί να έχουμε έμεση, γιατί το παιδί αναγκαστικά μπορεί να είναι μπροστά στα γεγονότα που συμβαίνουν, να είναι αυτόπτες μάρτυρες των περιστατικών, να καλούνται να βρουν κάποια λύση, να καλέσουν την αστυνομία, να προσφέρουν βοήθεια, το ασθενοφόρο και δυστυχώς έχουν ένα μεγάλο φορτίο, γιατί χρησιμοποιούνται διπλά και από το δράστη για να εκφοβήσει το ενήλικο θύμα ότι θα σου πάρω τα παιδιά, θα τα σκοτώσω, θα σε βγάλω τρελή, σε ανίκανη μάνα, το ακούμε συνέχεια αυτό. Και επίσης και η ίδια κακοποιημένη γυναίκα μπορεί πολλές φορές έναν καυγά να πει και εγώ θα έφευγα από δίπλα σου, αλλά μένω για αυτά τα παιδιά. Όταν ένα λοιπόν παιδί το εκλαμβάνει αυτό, καταλαβαίνετε πόσο πολλές φορές μπορεί και με τη μαγική σκέψη που διαθέτουν στις ηλικίες μεταξύ 3 με 7-8 έτη να θεωρούν τον εαυτό τους υπεύθυνα που συμβαίνει αυτή η κατάσταση. Και έτσι τα προβλήματά τους είναι σε όλους τους τομείς της ανάπτυξης. Βλέπουμε προβλήματα στην φυσιολογική, ψυχοκοινωνική, συναισθηματική και γνωστική ανάπτυξη, με λήψη στο σχολείο, προβλήματα με την αυτοεκτίμησή τους, προβλήματα με τη σωματική τους υγεία. Μπορεί να έχουν την τάση να δημιουργούν θέματα και στο σχολείο ή να είναι τα παιδιά δηλαδή που δημιουργούν συνέχεια φασαρίες και ενδεχομένως απασχολούν διαρκώς το διευθυντή και τα παιδιά. Μας ενδιαφέρει εμάς πάρα πολύ σαν σχολείο, σαν σύλλογος, αλλά και σαν γονείς, σαν ενήλικες, να καθοδηγούμε τα παιδιά όσο καλύτερα μπορούμε μακριά από αυτές τις πρακτικές της βίας. Η βία κατά των γυναικών είναι και των κοριτσιών είναι ένα από τα δικαιώματα τα οποία καταπατάται κατά μεγάλο ποσοστό σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε παγκόσμιο. Είναι πολύ σημαντικό να κατευθύνουμε με το πρότυπό μας τα παιδιά μακριά από αυτά τα πρότυπα. Θέλουμε να περάσουμε αυτό το μήνυμα στα παιδιά που θα είναι οι ενήλικες των επόμενων γενεών. Και θεωρώ πολύ σημαντικό για εμάς, σαν ενήλικες αυτής της εποχής που ζούμε, να καθοδηγούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα παιδιά μακριά από αυτά τα πρότυπα. Αφού γκράζονται αυτά που τους λέτε εσείς οι γονείς στα παιδιά για αυτό το θέμα, είναι αδιάφορα, προβληματίζονται? Και προβληματίζονται και αφουγκράζονται, εάν η δομή της οικογένειας, που είναι πολύ σημαντική, είναι σε ένα υγιές επίπεδο, έχει μια υγιή βάση,
Θεωρώ ότι τα παιδιά ακολουθούν αυτό το πρότυπο και τα απορρίπτουν τα πρότυπα της βίας. Ακολουθούν το σωστό πρότυπο που βλέπουν στην οικογένεια. Είναι πολύ σημαντική η οικογένεια, ο ρόλος της οικογένειας να είναι, να αποφεύγει αυτό το πρότυπο της βίας. Οπότε με τη δική μας την ενημέρωση και την καθοδήγηση τα παιδιά ευαισθητοποιούνται, έχουν και συναισθηματική νοημοσύνη τα παιδιά, καθοδηγούνται μακριά από αυτά τα πρότυπα. Είστε πρόχειροι να μας πείτε μια τελευταία ερώτηση, εάν και από τους όλους τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων της Αρκαδίας υπάρχουν φαινόμενα τα οποία σας έχουν έτσι κεντρήσει το ενδιαφέρον και να ενδιαφερθείτε να έχουν άμεσο αποτέλεσμα. Δεν έχουμε κάποιο τέτοιο στοιχείο εμείς και περιστατικό. Ξέρω ότι μέσα στο σχολείο μας, επειδή έχουν συζητήσεις γίνει με τον Σύλλογο των Δασκόντων και τον Διευθυντή του Σχολείου του Τέταρτου ΓΕΛ, δεν έχουμε κάποιο πρότυπο βίας μέσα, δεν έχουμε κάποιο φαινόμενο βίας μέσα στο σχολείο. Δεν έχω όμως ενημέρωση και από άλλους συλλόγους. Θεωρώ ότι εδώ στην Τρίπολη αυτά είναι λίγο κατευνασμένα και ότι δεν υπάρχουν τέτοιες εξάρσεις. Αυτή είναι η άποψή μου γιατί δεν έχω κάποια ιδιαίτερη περίπτωση. Και ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να πείτε αυτό το φαινόμενο το καινούριο του bullying μέσα στη σχολεία. Πόσο βλέπετε να αντιμετωπιστεί και τι θα κάνετε ως Σύλλογος Γονέων για μια παρόμοια έτσι ημερίδα ή εκδήλωση. Μας ενδιαφέρει και αυτό πάρα πολύ και σαν Σύλλογος Γονέων αλλά πάλι και σε συνεργασία με το σχολείο που έχει συζητηθεί κάτι αντίστοιχο. Επειδή έχουμε την εικόνα από συλλόγους και δημοτικών και γυμνασίων και λυκείων, αυτά ηρεμούν και προλαμβάνονται κυρίως στις δομές του δημοτικού. Στο γυμνάσιο πάλι είναι πολύ σημαντική η παρουσία και ο ρόλος των διευθυντών και των καθηγητών στο σχολείο που και εκεί αυτά όταν πάνε να εκδηλωθούν κατευνάζονται και συνήθως σταματάνε. Στο λύκειο πλέον τα παιδιά είναι τουλάχιστον στη δική μας την περιοχή που έχω εικόνα είναι έτοιμα να απορρίψουν και το bullying και έχουν μάθει και το αντιμετωπίζουν, έχουν γίνει πάρα πολλές δράσεις και από τα κέντρα πρόληψης της περιοχής και βοηθούν πάρα πολύ στο να είναι τα παιδιά πιο ενδυναμωμένα σε αυτό και να μην αφήνουν τον εαυτό τους να θυματοποιείται προκειμένου να είναι πιο δυνατά να αντιμετωπίσουν το bullying των συμμαθητών τους. Θεωρώ πολύ σημαντική την παρέμβαση των διευθυντών και των συλλόγων των σχολείων, των διδασκόντων, έτσι ώστε αυτά τα φαινόμενα να σταματούν. Και τα παιδιά έχουν και την άνεση να απευθυνθούν στους καθηγητές τους, ευτυχώς, και υπάρχει και όλη η μέρημνα για αυτό, πάνω σε αυτό το θέμα, η οποία προκύπτει και από τα κέντρα πρόληψης και τα συμβουλευτικά, όπως είναι και το συγκεκριμένο συμβουλευτικό κέντρο του ΚΕΘΗ, αλλά και το κέντρο πρόληψης που έχουμε εδώ στην Τρίπολη, που κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά με τα σχολεία. Υπάρχει δηλαδή ψυχολογική καθοδήγηση, στήριξη, υπάρχει η ενημέρωση. Είναι γενικώς μια συμβουλευτική που λειτουργεί ολιστικά στα παιδιά, από την πρώτη δημοτικού θεωρώ μέχρι και το λύκειο που είναι πλέον οι ενήλικες, οι επόμενοι της επόμενης γενιάς.